Η νέα κοινή αγροτική πολιτική είναι εδώ και εφαρμόζεται από φέτος. Ο τρόπος καλλιέργειας αλλάζει. Τα δεδομένα των επιδοτήσεων αλλάζουν. Έχουμε μελετήσει και κατανοήσει τα νέα δεδομένα για να φτιάξουμε τη σωστή δήλωση ΟΣΔΕ με τη μέγιστη δυνατή επιδότηση. Επισκεφτείτε ένα από τα κέντρα μας στην Καβάλα, στη Νέα Πέραμο, στο Ποδοχώρι, στις Κρινίδες. Μητρούσης. Ιδέες για το περιβάλλον. Δηλώσεις ΟΣΔΕ. Επιστροφή ΦΠΑ. Έκδοση βεβαίωσης κατά κύριο επάγγελμα αγρότη. Έκδοση κωδικού GR. Εγγραφή Μητρώου Αγροτών. Εγγραφή Ομάδων Παραγωγών. Δηλώσεις συγκομιδής, οικοτεχνία, προγράμματα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, προγράμματα ΕΛΓΑ αντιχαλαζικής και αντιβροχικής προστασίας. Προγράμματα νέων αγροτών, προγράμματα για μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σχέδια βελτίωσης, προγράμματα ΕΣΠΑ και LIDER. Εκμίσθωση και εξαγορά δασικών εκτάσεων, εκμίσθωση και εξαγορά κοινόχρηστων εκτάσεων, αντιρρήσεις επιδασικού χάρτη, φωτοερμηνίες. Περιβαλλοντικές μελέτες, άδειες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, άδειες γεωτρήσεων, άδειες λαϊκής. Υποβολές σε ηλεκτρονικές δημοπρασίες, εξοικονομοκατοίκων, προώρηση τάξης, προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων λόγω COVID. Θα μας βρείτε στη Νέα Πέραμο, 28 Οκτωβρίου 29. Κεντρική διασταύρωση Ποδοχωρίου Ακροποτάμου. Κεντρικό, Αβέροφ 5, Καβάλα. Και μην ξεχνάτε, εδώ κάνουμε δηλώσεις ΟΣΔΕ. Μητρούσης. Ιδέες για το περιβάλλον. Και τώρα κοντά σας με νέο κατάστημα στις Κρινίδες Καβάλας. Ήρθατε στην Αγρότικα 2024, την 30η Αγρότικα επαιτειακή. Η δική μας η εταιρεία συμμετέχει για δεύτερη φορά στα χρονικά της Αγρότικα. Ερχόμαστε εδώ να παρουσιάσουμε τα 6 υποκαταστήματα που έχουμε στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα οποία είναι στελεχωμένα με μόνιμο προσωπικό, επιστήμονες, γεωπόνους, δασολόγους, οικονομολόγους, οι οποίοι εξυπηρετούν τον αγρότη κάθε στιγμή σε ό,τι χρειαστεί. Αυτό το οποίο όμως ερχόμαστε να παρουσιάσουμε ειδικά είναι το πρόγραμμα των γεωργικών συμβούλων, το οποίο έχουμε εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα δώσουμε 1.458 δωρεάν συμβουλές στους αγρότες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μας χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, μας πληρώνει για να δώσουμε αυτή τη δωρεάν συμβουλή και να καταλάβει τελικά ο αγρότης ότι χρειάζεται το γεωργικό σύμβολο δίπλα, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες για να αυξήσει την παραγωγή του και να μειώσει τα έξοδά του. Επίσης, τώρα είμαστε σε μια διαδικασία που έχει προκηρυχθεί και ένα καινούριο πρόγραμμα των νέων αγροτών. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα ξεκινήσει μέσα στον επόμενο μήνα και μπορεί να δώσει έως και 40.000 ευρώ στους ανθρώπους ηλικίας 18 έως 40 ετών για να μπορέσουν να ιδρύσουν τη δική τους αγροτική εκμετάλλευση. Έχουμε μετά εδώ ανακοίνωση, μας ενημέρωσαν ότι τα σχέδια βελτίωσης των αγροτών, δηλαδή τα προγράμματα τα οποία δίνουν επιδότηση στον αγρότη μέχρι και 60% θα προκηρυχθούν το 2025, και μαθαίνουμε και κάνουμε συνεργασίες σήμερα εδώ με ένα καινούριο κομμάτι που θα δώσει έξτρα εισόδημα στον παραγωγό, που είναι το αποτύπωμα του άνθρακα, τα οποία εν καιρό θα τα πούμε αυτά, θα κάνουμε διάφορες ομιλίες εκπαιδεύσεις για να δώσουμε στον παραγωγό μία εύκολη λύση πέραν από την παραγωγή του, τι άλλο, με ποιον άλλο τρόπο μπορεί να εισπράξει χρήματα. Κύριε Μητρούση, η καινοτομία είναι το παρόν και το μέλλον. Πολλοί αγρότες το έχουν αντιληφθεί. Είστε ικανοποιημένος από το βαθμό στο οποίο τούτο έχει γίνει συνείδηση στον αγρότη? Αν βάλουμε την αντίληψη από το 0 έως το 10, είμαστε στο 2. Είμαστε πολύ πίσω ακόμα. Εγώ αυτό που θα προτείνω στους αγρότες, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να αγοράσουν ή να καταγράφουν τις εργασίες τις οποίες κάνουν. Είναι το α και το μέγα αυτό, παιδιά. Πρέπει να αρχίσουμε να καταγράφουμε πλέον τις εργασίες, γιατί από εκεί λαμβάνουμε δεδομένα και μπορούμε να δώσουμε πιο εύκολα συμβουλή. Οπότε το πρώτο πράγμα είναι να καταγράφουμε τις εργασίες, είτε σε ένα τετράδιό μας, είτε αγοράζοντας μια εφαρμογή και παρακολουθώντας τα χωράφια από το δορυφόρο μας.